Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Αυτό είναι το 10ο βίντεο στη σειρά. Ο λόγος που μιλάω έτσι κάπως ψιθυριστά είναι γιατί βρίσκομαι backstage. Σήμερα είμαι στην Αθήνα. Συγκεκριμένα είμαι στο Κολέγιο Αθηνών, όπου σε λίγα λεπτά θα ανέβω στη σκηνή για να μιλήσω σε μια ομάδα κάποιων εκατοντάδων δικτυωτών για τη διαχείριση του χρόνου. Θα αναφέρω 21 ιδέες για το πώς μπορείτε να γίνετε πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στη δουλειά και στη ζωή σας. Μία από αυτές τις 21 ιδέες είναι το ότι να ακονίζετε το πριόνι σας. Είναι η 7η συνήθεια από το βιβλίο του Stephen Covey, 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων. Και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι χρειάζεται να ακονίσετε και να ακονίζετε συνεχώς το πριόνι σας. Το να επιχειρείτε να κόψετε ένα δέντρο με στομωμένο πριόνι, με ένα πριόνι που δεν κόβει, είναι σπατάλη χρόνου και ενέργειας. Το να επιχειρείτε να χτίσετε μια πετυχημένη και μεγάλη οργάνωση δικτυακού marketing χωρίς να γνωρίζετε τις απαραίτητες δεξιότητες επιτυχίας και επικοινωνίας και χωρίς να ακονίζετε συνεχώς τις δεξιότητες αυτές, είναι σπατάλη χρόνου και ενέργειας. Και ένας εξαιρετικός τρόπος να ακονίζετε τακτικά το πριόνι σας είναι ποιος, τις δεξιότητες σας δηλαδή, είναι το να συμμετέχετε σε μεγάλα συνέδρια. Είτε γίνεται κάποιο συνέδριο 1 με 2 φορές το χρόνο, είτε 3 με 4 φορές το χρόνο, κάντε το προτεραιότητά σας να είστε παρόντες σε μεγάλα συνέδρια. Η εκπαίδευση, η παρακίνηση, η έμπνευση και η ενέργεια που θα πάρετε από τη συμμετοχή σας σε ένα μεγάλο συνέδριο θα σας βοηθήσει να είστε περισσότερο αποδοτικοί, περισσότερο δραστήριοι και θα συντομεύσει το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής σας κατά 3 με 6 μήνες. Οπότε, αν δεν έχετε χρόνο και χρήματα για να πάτε σε ένα συνέδριο, τότε αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται να είστε εκεί, να είστε σε ένα συνέδριο. Γιατί θα λέτε ότι δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω να ακολουθήσω το πριόνι μου. Εντάξει. Αν δεν είστε λοιπόν στα συνέδρια, απλά σπαταλάτε χρόνο και ενέργεια. Αν θέλετε να σας στείλω το βίντεο από την ομιλία που θα κάνω σε λίγο, όταν θα είναι έτοιμο, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο αυτό, είτε το βλέπετε στο κανάλι μου, στο YouTube, είτε το βλέπετε στο blog μου, είτε το βλέπετε στο Facebook. Λοιπόν, σε λίγο θα με καλέσουν, πρέπει να ετοιμαστώ. Πάρτε μια εικόνα εδώ από backstage. Υπάρχει αρκετή δραστηριότητα, σε λίγο ξεκινάμε. Και εδώ. Ωραία. Οκ, για να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ. Ασχολείται με το χώρο της δικτύωσης πάνω από 15 χρόνια. Είναι πατέρας τριών παιδιών. Δεν είχε καμία πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ήταν βέβαια υπάλληλος του βιοπωλείου και σήμερα θα μας μιλήσει για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου μας. Παρακαλώ, βοηθήστε με να υποδεχτούμε στη σκηνή τον άνθρωπο με πάνω από 1.000 άτομα ομάδα. Να μιλήσετε για το μεγάλο συνέδριο της εταιρείας σας.